Πάμε, Ρεγκίνα. Μπορείς να κλέψεις ένα άγαλμα, αλλά δεν μπορείς να κλέψεις την καταγωγή του. Με αυτό το μήνυμα, σε προσωπικό της λογαριασμό στο ίντερνετ, η 23χρονη make-up artist Ηλιάνα Βαλσαμάκη θέλησε να περάσει το δικό της μήνυμα για την επιστροφή του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου από το Μουσείο του Λούβρου στη Γαλλία. Αφορμή στάθηκε ένας διαγωνισμός, τον οποίο μετά από εκατοντάδες συμμετοχές κατάφερε και έφτασε στην πρώτη πεντάδα. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου make-up, γιατί θεωρώ ότι ξεπέρασα τον εαυτό μου αυτή τη φορά. Μου αρέσει να περνάω μηνύματα που να έχουν να κάνουν με τη χώρα μας και με τον πολιτισμό μας. Γιατί αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα και αυτό που έχουμε σαν λαός. Δεν είναι το μόνο έργο με το οποίο αποδεικνύει την αγάπη της για την Ελλάδα. Πριν από 3 χρόνια σχεδίασε πάνω της την Ακρόπολη και χρειάστηκε 6 ολόκληρες ώρες για να το ολοκληρώσει. Ήταν 29 Αυγούστου και είχαμε την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο, είχε γίνει ένα event στο Μουσείο της Ακρόπολης και ήταν ένα επίκαιρο θέμα και με επηρέασε πάρα πολύ και τη ζωγράφισα στον εαυτό μου. Το κεφάλι μου συμβολίζει την Πανσέληνο και το σώμα μου τον ουρανό και τον Παρθενώνα. Ασχολείται με το body painting από την ηλικία των 16 και παρόλο που αποτελεί τη μεγάλη της αγάπη, δεν έχει κατορθώσει να βιοπορίζεται από αυτό. Επαγγελματικά ασχολείται με το εμπορικό μακιγιάζ. Αρρωγό στο ξεκίνημά της στάθηκε η οικογένειά της. Οι γονείς μου, επειδή είναι και οι δύο άνθρωποι της τέχνης και από μικρή ζωγράφιζαν και είχαν το ερέθισμα, ήξεραν ότι και εγώ στην πορεία, όταν θα μεγαλώσω, θα ασχοληθώ με κάτι που να έχει να κάνει με την τέχνη. Οπότε δεν τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το ότι αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτό. Σίγουρα τους τρόμαξε λίγο στην αρχή, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να ζήσεις. Απαραίτητα, χρειάζεται να κάνεις και άλλα πράγματα, αλλά στην πορεία συμβιβάστηκα με αυτό και τους άρεσε πολύ. Είναι εντυπωσιακό πως για να ολοκληρώσει μια δημιουργία της χρειάζεται από 3 έως και σε μερικές περιπτώσεις 16 ώρες. Απαιτεί πειθαρχία, συγκέντρωση και υπομονή όπως όλες οι μορφές τέχνης όπως μας λέει χαρακτηριστικά και δίνει τη δική της συμβουλή σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με αυτό. Πριν να ασχοληθεί με αυτό, να ψάξει πολύ καλά αν όντως το θέλει και τι είναι αυτό, όχι απλώς αυτό που βλέπει, κάτι επιφανειακό. Η Ηλιάνα ζει και εργάζεται κυρίως στην επαρχία, όμως φύση δραστήριος άνθρωπος ακολουθεί το επάγγελμά της όπου την πηγαίνει και παρά τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας δεν το βάζει κάτω. Πεισμώνει και μας εξηγεί το λόγο. Θεωρώ ότι αυτός που έχει θέληση δεν υπάρχει κρίση. Θα εξελιχθεί. Αρκεί να το θέλει.